Ωραία. Η εκπομπή μα κλείνει την Παρασκευή. Και mm -hmm. έμεινε τρει μέρε, μήνανε. Mm -hmm. Ήταν δυνατό ποτέ να κλείσει, να πέσει αυλαία στην εκπομπή χωρί να φέρουμε εδώ τον Περιφερειάχη, τον Σάββαρο Ναουτάκη, να το κάνουμε μια ανάκριση, να δούμε πώ πάει ο προγραμματισμό. Τα έργα που Το είχαμε πει έννοια. από νωρί, αλλά είχε γιούχτα, δεν μπορούσαμε. Θυμάστε. <laughs> 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 ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ Καλησπέρα. για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εφόλυ θα τα πούμε τώρα. Ό,τι θέλετε, στη διάθεσή σα. Ωραία. Είστε άρθιοι αφιχθεί από μια σύσκεψη πολύ σημαντική που αφορά στο Δημοφεστού και όχι μόνο σε όλη την περιοχή της Μεσαράς και αφορά φυσικά στο νερό, το φράγμα και τις γιοτρήσεις, ναι. Ακριβώς. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο αφορά τη διαχείριση των υδάτων mm -hmm. και για την ίδρυψη και για την άρδευση. Έχουμε δει το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει λόγω τη ανομβρία που ειδικά στην Ανατολική Κρήτη υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα και μπορώ να πω σε όλους τους Δήμους γιατί δεν είναι μόνο η Μεσαρά είναι σε αρκετούς Δήμους επειδή όμως στη Μεσαρά υπάρχει το φράγμα της φανερωμένης και υπάρχουν οι διενέξει μεταξύ των Ε.Β. μεταξύ ανθρώπων που ενδεχομένως βλέπουν ότι δεν μπορούν να ποτίσουν τις περιουσίες ε, δεν είναι η πρώτη συνάντηση που έχουμε κάνει είναι αρκετές και κατηδίαν με ανθρώπου και με τον Δήμαρχο, που εκφράζει και ο Δήμαρχο στην αγωνία του για να είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Εμεί από την πλευρά τη δική μα, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υπάρξει μια συνεννόηση mm -hmm. μεταξύ. Δεν μπορεί μέσα από αντιπαραθέσει μεταξύ τριών το ΕΒ να υπάρχουν Βέβαια, αυτά κύριε, τα κύριε, προβλήματα. Βέβαια, κύριε ο Δήμαρχος λέει κάτι που σε εμά τουλάχιστον ακούγεται λογικό. Γιατί. Να υπάρχουν τρει-τέσσερι στο ΕΒ για mm. το ίδιο φράγμα. Δεν είναι λογικό να γίνει ένα φορέα. Ε, απόλυτα συμφωνώ και μάλιστα το θέσαμε πριν από αρκετά χρόνια. Mm. Πριν γίνει δήμαρχο ο κ. Σουηδάκη, το θέσαμε. Δεν δέχτηκαν όμω οι φορεί. Ναι. <laughs> <laughs> Εντάξει, <laughs> γιατί, για να λέμε την αλήθεια. Yeah. Δεν δέχτηκαν γιατί θέλανε κάθε περιοχή να έχει το δικό του το ΕΒ. Ε, Φέτο προέκυψε το πρόβλημα, γιατί υπάρχει ανομβρία. Mm. Άρα ενδυναμώνεται το. Το πρόβλημα αυτό. Ε, υπήρχαν κάποιε καταγγελίε ότι για τα 3 εκατομμύρια κυβικά, αλλά αυτό μένει να το δούμε. Ναι. Αυτό που καταλήξαμε σήμερα είναι ότι για το φράγμα τη Φανερωμένη θα ξαναπάει τεχνική και μια επιτροπή uh -huh. για να δει κάποια σημεία που λέει η αντίπαλη μεριά ότι δεν είναι έτσι όπω λέει ο Δήμαρχο. Mm -hmm. Και να καταλήξουμε αν είναι έτσι όπω. Είναι οι καταγγελίε ή αν είναι διαφορετικέ. Mm -hmm. Γιατί δεν θα κάνουμε του δικαστέ εμεί, θα δούνε μέσα από την εσκαφή που πρέπει να, δουν, να, να γίνει μαζί με τι υπηρεσίε μα και να καταλήξουν ποιο mm. είναι το ζητούμενο. Όμω, όταν είναι μια περιοχή και δεν μπορούμε να συντονιστούμε μεταξύ μα, γιατί πρέπει ο ένα να ποτίσει, ο άλλο να μην ποτίσει, ο γείτονα να ποτίσει ο ένα, ο άλλο να μην ποτίσει είναι ένα πρόβλημα. Εάν όμω έχουμε τη σωστή διαχείριση, και εδώ μπαίνει άλλο ένα πρόβλημα. Η σωστή διαχείριση των υδάτων. Mm -hmm. Είτε είναι η ύτρευση, είτε είναι η άρδευση. Δεν μπορούμε ανεξέλεκτα να ποτίζουμε από τη στιγμή που δεν χρειάζεται. Κάθε εβδομάδα βγάζει η υπηρεσία μα και λέει πόσο θα είναι mm -hmm. τα εκατοστά που πρέπει να. Ποτίσει κάποιο ο αγρότης και να ακολουθούμε αυτέ τι οδηγίε. Εάν ακολουθούμε τι οδηγίε αυτέ, και σε μια περίοδο που έχουμε αυτή την γρανοβρία και έχουμε αυτά τα προβλήματα, είναι ένα θέμα που πρέπει να το διαχειριστούμε όλοι μαζί με συνεννόηση, με σύνεση και πάνω απ' όλα το εμεί. Είναι για όλη την περιοχή. Δεν είναι μόνο να είναι ενό ατόμου και να ποτίζει ή ενό το ΕΒ. Όλοι μαζί να δούμε πώ μπορεί αυτό το επόμενο δίμηνο που είναι το καθοριστικό, γιατί ο αγρότη χρειάζεται το νερό, χρειάζεται να βγάλει ένα εισόδημα, να παραμείνει στα χωριά και είναι για, ε, ε, για όλου του στο ΕΒ αυτό το οποίο εμεί λέμε. Και περιμένουμε να κάνουμε την επόμενη συνάντηση για να γίνει και μια σκαφή για να δουν ένα αγωγό πώ πάει και να καταλήξουμε αν φταίει κάποιο ή όχι. Mm -hmm. Για πάντως πάντω, επειδή κονδύλιο μπήκε, και ένα, μπήκε και ένα θέμα άμεσο, γιατί ε, 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 ειδικά στην περιοχή τη Γαλλιάς υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, εμεί δεσμευτήκαμε με ένα ποσό ο, από αυτό που δεν υπάρχει να το βρούμε για να το κάνει ο Δήμαρχο άμεσα, αύριο το πρωί, να μπορεί να προχωρήσει mm. σε ανάθεση και να γίνει, γιατί μια περιοχή όπω είναι η Γαλλιά δεν γίνεται να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Άρα, ένα ποσό ο, για τρει διαφορετικέ γεωτρήσει 180.000, εμεί θα το δώσουμε για να μπορεί από αύριο να γίνει. Παράλληλα, όμω, επειδή χρειάζονται και άλλε γεωτρήσει ε, και έχει χειριστεί ο Δήμο σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη λόγω τη λειψιδρία, εμεί θα ζητήσουμε από αρμόδια Υπουργεία για να δοθεί μια χρηματοδότηση στο Δήμο και να προχωρήσει ε, σε αντικατάσταση κάποιων γεωτρήσεων που έχουν προβλήματα. Όλα αυτά όμως γίνονται με τη συνεννόηση, γίνεται ε, με πειθό Να πείσουμε τον κόσμο, το νερό είναι ένα αγαθό. Mm -hmm. Δεν πρέπει και ειδικά, είναι ε, το πρώτο που πρέπει να δούμε για την ίδρυψη. Mm -hmm. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε κάνουμε, σταμάτα, αλλά κάνουμε κάθε χρόνο αυτή την εκδήλωση φέτος για να μην υπάρχει το νερό και να παίρνουμε από τα διπλανά χωριά από αγωγού για να μπορεί για να καλυφθεί ο κόσμος και ο, ο τουρισμός που πηγαίνει. Να δούμε πρώτα την ίδρυψη. Και μαζί την άρτευση. Τώρα, αυτή, αυτή η συγκυρία, κύριε Περιφερειάρχη, δεν, δεν ανοίγει και τη συζήτηση. Δηλαδή, δεν, δεν μα φαίνει και μπροστά στι ευθύνε που έχουμε για το γεγονό ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε τρέξει λίγο περισσότερο τι διαδικασίε για να έχουμε περισσότερα φράγματα, για να έχουμε περισσότερε δεξαμενέ, ενδεχόμενα. Άξι, να υπάρχει, έχουμε πρόκλημα, περισσότερο σας πω. απόθεμα. Ε, δεν... ε, να φέρω ένα παράδειγμα. Ε, γιατί η Μεσαρά. Από το 2016, ίσω και πιο μπροστά, εμεί διεκδικούσαμε για να γίνει το φράγμα στον Πλατύποταμο, <σταλή> <σταλή> που πρέπει να σας πω ότι και με προηγούμενες πολιτικές ηγεσίε είχε ανακοινωθεί, δεν είχε προχωρήσει. Βρέθηκαν μετά από αρκετά χρόνια περίπου 200 εκατομμύρια. <σταλή> Υπεγράφει μια δανειογενειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ε, 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 Επενδύσεων και με την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης. <σταλή> Ε, έγινε, έχουν γίνει υπογραφέ. προχωρεί πιστεύω μέχρι τέλο του χρόνου να γίνει. Αυτή η δημοπράτηση του έργου που θα είναι όχι μόνο για την περιοχή του Ρεθύμνου αλλά θα mm -hmm. είναι και για τη μεσαρά. μεσαρά τον εμπλουτισμό, αυτή είναι η λύση. Ο εμπλουτισμός ε, του φράγματος της Φανερωμένης mm -hmm. με αγωγό ο οποίο θα έρχεται. Μην νομίζετε ότι εύκολα βρίσκονται 200 εκατομμύρια, ήταν πίεση από όλου ήταν πίεση από του βουλευτέ μα, ήταν πίεση από του δημάρχου. Και εσεί πάντα, 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 πάντα είμαστε και το διεκδικούσαμε. Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι μια φορά που ε, μου ζήτησαν όταν είχε επιχειρηθεί ο πρωθυπουργό ο κύριο Σύπρα ε, κάτω στη Μεσαρά uh -huh. πόσο ήταν το ποσό, τότε ήταν 130. Ναι. Τώρα έχει πάει μετά από. Ε, 4 και 4, 8 χρόνια μετά από 8 χρόνια, περίπου 200 εκατομμύρια. 200. Άρα ξεκινά μια διαδικασία Μέχρι να οριμάσουν οι μελέτε, μέχρι να γίνουν οποιαδήποτε έργα και να πάρουμε τα περιβαλλοντικά, να πιστούν οι κάτοχοι, γιατί ζήτησαν οι κάτι και οι κάτοχοι κάποια ανταποδοτικά. Και που, έχουν, έχουν. που έχουν δίκιο. Uh -huh. Πρέπει κάτι να το δούμε πώ θα έχουμε την καλύτερη λύση. Κάναμε συζήτηση, κάναμε διαβούλευση. Έχουμε πάει αρκετέ φορέ στο Δήμο με τον Δήμαρχο, με του φορεί, με του Προέδρου ε, των κοινοτήτων που να βρούμε την καλύτερη λύση. Άρα αυτό έχει προχωρήσει. Όπω επίσης πρέπει να πούμε ότι έχουν προχωρήσει το, δύο φράγματα στα Χανιά, έχουν προχωρήσει άλλα δύο στο Λασίθι, διεκδικούμε και άλλα δύο στο Ηράκλειο. Ούτω ώστε. Πάμε να... και λίγο και στην πλακιότητα, κύριε Αρναμπάκη. Να μπορούμε, γι... ναι. Γιατί τώρα νομίζω ξεκίνησαν οι διαδικασίε έμφραξη όπω λέμε. Ναι. ναι. Και θα ολοκληρωθούν το ε, ε... φθινόπωρο. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι. Σι... Μεταδίχθη... στη Σιμπιάννο. Ναι, με τα η ναι, ναι. όμω τη πλακιότητα τι γίνεται. Να απαντήσω. Ένα έργο για την πλατιώτηση, γιατί για την ιστορία πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει και να μην ξεχνούμε. Uh -huh. Δημοκρατήθηκε το έργο το 2008 χωρίς απαλωτριώσεις. Σωστά. Υπήρχε μια πίεση τότε από τοπικούς βουλευτές χωρίς απαλωτριώσεις. Δημοπρατήθηκε η Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τότε. Uh, Α, τα λέμε σωστά όπως είναι. Ναι. Έτσι. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και μπράβο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τότε uh -huh. που δημοπράτησε το έργο. Όμω, να σας πω, ε, το 2009 ήρθε μία απόφαση στο Υπουργείο Οικονομία, Ανταγωνιστικότητα και Ναυτιλία, mm -hmm. που ήμουν εφηβουργός, 28 εκατομμύρια για παλωτριώσει. 28 εκατομμύρια. Όταν το φράγμα έκανε 12. Ναι. Mm -hmm. Προχώρησαν αυτέ, προχωρήσανε και ε, ε, ακόμα 8 εκατομμύρια τελευταία. Mm -hmm. Με υπουργό των Λευτέρητων Αυγενάκη ε, Έχουν βγει και άλλα 3,5 εκατομμύρια πάλι από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη για να γίνει η έμφραξη, γιατί υπήρχαν λόγω του χερού, λόγω πολλών θεμάτων, χρειαζόταν ακόμα 3,5 εκατομμύρια. Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη επί υπουργεία του κ. Αυγεννάκη. Η έμφραξη θα γίνει πάρα πολύ σύντομα και μένουν στα δίκτυα. Μπορεί. Να πω ότι στα δίκτυα έχουν υποβληθεί. Για να έχουμε τα περιβαλλοντικά, που είναι περίπου 45 με 50 εκατομμύρια uh -huh. θα είναι, τα δίκτυα υποχρεωτικώ πρέπει να μπουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο, δηλαδή σε αυτήν την περίοδο που έχει ξεκινήσει. Ε, γιατί από τη στιγμή που γίνεται το φράγμα, δεν μπορούν να μην γίνουν τα δίκτυα. Εντάξει, προφανώ. Ε, λοιπόν. λοιπόν, έχουμε λοιπόν και αυτό προχωρεί. Πιστεύουμε πολύ σύντομα, δηλαδή θα είναι μέσα στον χρόνο το αργότερο η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Ε, έχουμε με τις υπηρεσίες συζητήσει για να έχουμε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων να βγει η χρηματοδότηση και να δημοπρατηθεί αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, είπατε τώρα τη λέξη αναπτυξιακό. Και από πού θέλετε να ξεκινήσω. Όπου θέλετε. Τι γίνεται με το ΒΟΑΚ. Ακριβώς. <χ> Ο δρόμος... Έχει τη δική του ιστορία. <laughs> Την έχουμε καταλάβει. Έχει Την έχει έχουμε... <laughs> νιώσει το πετσί μα αυτή τη στιγμή. <laughs> Χρόνια τη... ναι. πολλά πριν κλπ. Όμω, ε, αυτό που πρέπει να βλέπουμε είναι ότι παρά τι καθυστερήσει, παρά τα οποιαδήποτε προβλήματα, ε, χερσόνησο Νεάπολη και Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, το έργο έχει ξεκινήσει. Γι' αυτό υπάρχει μια καθυστέρηση γιατί δεν υπήρχαν απολωτριώσει, υπήρχαν θέματα. Όμω η χρηματοδότηση έχει εγκριθεί. Το ένα έργο έργο Άγιο Νικόλαος είναι δημόσιο, το άλλο είναι μεζίτ. Mm -hmm. Έχουν υπογραφεί οι συμβάσει, uh -huh. προχωρεί το έργο. <ΣΣ> είναι σημαντικό ότι έχουν ξεκινήσει οι πρόδρομε εργασίε. Ήδη θα πούμε ότι από αύριο θα γίνει και ε, μια παρέμβαση μεγάλη. Για, με φουρνέλα για να, γίνει, για να γίνουν κάποιε. διαλήξεις. Αύριο, Εκρίξεις, δηλαδή. Ε, ναι, Εκρίξεις, ε. αύριο, είναι, αύριο θα είναι, ναι, ε, έχει βγει και ανακοίνωση, mm. ε, άρα από 12 μέχρι 1 περίπου θα είναι αύριο το μεσημέρι, δεν θα είναι κλειστό ο δρόμος όλη την ώρα, αλλά θα είναι ε, την ώρα που θα γίνει η έκρηξη ε, αυτή η οποία... Η τεχνική αύριο το τα κάνουν. πρώτα φουρνέλα λοιπόν στην Αύριο μιάτολη. τα πρώτα. Δώστε αύριο. το. Είναι θετικό ναι. ότι προχωρεί. Παρά το ότι υπάρχουν τα προβλήματα λόγω που έχει ο δρόμος ο, ε, ε, έχει ε, τα δικά του θέματα, όμως προχωρεί. Εδώ το ζητούμενο τώρα είναι να δούμε από τη Γίσαμο mm. μέχρι το Ηράκλειο. Ένα έργο το οποίο έχει, έχουμε προσωρινό ανάδοχο. Mm. Ε, ήδη, εάν δείτε ε, στις εφημερίδες έχει βγει ότι η εταιρεία που είναι η ανάδοχος του έργου, ήδη ψάχνει ανεξάρτητο, ε, ανεξάρτητο μηχανικό, μηχανικό όπως, έτσι το το λένε, όπως το Καστέλι, έχει βγει η προκήρυξη. Mm -hmm. Η εκτίμησή μας είναι ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υπογραφεί η σύμβαση και να ξεκινήσει με τις παρατηρήσεις οι οποίες έχουν γίνει από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και οι παρατηρήσεις είναι για τα αιτήματα του Δήμου mm -hmm. για το Μαλεβίζη Βεβαίως. και, λοιπόν, σε και αυτό, για την Επισκοπή. Η Πρόσφατα ήταν εδώ ο Υπουργό Πολιτών, ο κ. Σταχυάου. Mm. Είχατε και συναντήσει μαζί του. Έδωσε τώρα ένα στίγμα ότι θα το δούνε, ότι έτσι. Δεν είχαμε όμω και κάτι απολύτω χειροπιαστό να το θέτουμε σωστά. Εάν δεν υπογραφεί η σύμβαση, mm. διότι και η ανάδοχο εταιρεία του έργου θα κάνει κάποιε μελέτε, γιατί δεν είναι ολοκληρωμένε όλε οι μελέτε και αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί προκηρύχθηκε, mm. ε, το έργο αυτό θέλει και άλλα χρήματα. Mm. Εσύ το πει είναι... πολλέ φορέ. Το έχω βέβαια. πει πάρα πολλέ φορέ. Το 1 δι 800 δεν φτάνει. Ναι, βέβαια. Θέλει και άλλα χρήματα τα οποία πρέπει να ξεβρεθούν. Όπω επίση και η σύνδεση του αεροδρομίου στο Καστέλι με το ΒΟΑΚ θέλει και άλλα χρήματα για να γίνει το τούνελ που το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα το έχει διεκδικήσει και θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια θετική κατεύθυνση. Μισό λεπτό έχει τώρα λοιπόν σε αυτό, γιατί έχει γίνει Σύριαν. Έχει κλειδώσει το τούνελ. Δηλαδή, εγώ το ρωτώ γιατί το, ξέρετε, είναι ένα σύνδεσμο με πολλά επεισόδια. Εσεί τώρα έχετε πει ότι είστε αισιόδοξο. Ναι, σα τα νόησα. Το Έχει περιφερειακό κλειδώ... το ζητάει. Το υπανα... λοιπόν. Ομόφωνη απόφαση. Ωραία. Και οι τοπικοί φορεί. Δεν είναι μόνο η περιφέρεια. Και μάλιστα έχουμε κάνει συζητήσει με του συναρμόδιου υπουργού. Η εκτίμηση δική μου είναι, το λέω και απόψη από την εκπομπή σα, uh -huh. είμαι αισιόδοξο ότι θα γίνει Ωραία. Ε, αυτό το έργο. Πρέπει λοιπόν να δούμε και τα αντιπλημμμυρικά mm. για το αεροδρόμιο. Και επίση, το άλλο που πρέπει είναι να δούμε ότι όταν λέμε εμεί Βόρειο Οδικό Άξονα, και αυτό θα περάσουν πολλά χρόνια που θα το λέμε όλοι ε, καλά να είμαστε. Ο δρόμο πρέπει να πάει μέχρι τη Σιτία. Δεν νοείται Βόρειο Οδικό Άξονα και να λέμε πηγαίνει μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και να μην γίνουν οι παρεμβάσει. Γιατί υπάρχει μια δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού, του χειρίου uh -huh. ότι θα γίνουν και τα υπόλοιπα δύο έργα ω δημόσια έργα από το ΕΣΠΑ χρηματοδοτούμενα για να πάμε και να ξεπεράσουμε και την παχιά μου και βλέπουμε μετά το υπόλοιπο κομμάτι γιατί ακόμα παρότι έχουν πει ότι θα πάρουμε ε, δύο συμβούλους για να οριμάσουν αυτά τα έργα δεν έχει γίνει. Είναι όμω έτοιμα περίπου 150 εκατομμύρια έργα μετά τον Άγιο Νικόλαο να μπορεί να προχωρήσουν ω δημόσια έργα. Αυτό είναι μία διεκδίκηση. Αυτά λέτε, κύριε Αναουτάκη, είναι από τον Άγιο Νικόλαο, μάλλον από το καλό χωριό, μέχρι, μέχρι... Ναι. Yeah. Μέχρι τη Συντήμη, πριν την παχιά μου. Γιατί ναι. ρεαλιστικά να το πούμε <συνή> λίγο, το δύσκολο να πούμε κάποια μελέτη. Από την <συνή> παχιά όμω. Ναι. <συνήθεια> αλλά αμ. γι' αυτό θέλαμε του συμβούλου <συνήθεια> να οριμάσουν κάποια πράγματα για να είναι που το είχε υποσχεθεί ο προηγούμενο υπουργό. Δυστυχώ δεν έγινε. Πάλι όμω το ξαναβάζουμε στο τραπέζι γιατί και με τον κύριο Ταχιάου που συναντηθήκαμε το θέσαμε. Ήταν όμω μια προεκλογική περίοδο που δεν ήθελα να αναφερθούμε σε θέματα τα οποία δεν ε, μπορούσαν να δοθούν απαντήσεις. Τώρα όμως δεν αφήνουμε καθόλου ο, καμία μέρα για να μην το βάλουμε στο τραπέζι πώς θα μπορέσουμε να δημοπρατηθούν και αυτά τα έργα. Mm -hmm. okay. ε, Παραλληλώς βεβαίως υπάρχει και το... Και, και, και η άλλη διασύνδεση. Γιατί μιλάμε για το VOAC, αλλά έχουμε και κάτω παράλληλα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο Βόρειο το Άξονα. τον Νότιο Οδικό Άξονα. Ακριβώ. Υπάρχει μία μελέτη που έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο, όμω εδώ πρέπει να πω ότι δεν είμαι αισιόδοξο ότι θα την ολοκληρώσουν. Όπω έχει ανατεθεί <laughs> για τον Νότιο Οδικό Άξονα. Yeah. Και εδώ πάλι όλοι οι φορεί το έχουμε βάλει. Όμω η αναγκαιότητα είναι, λόγω των πόρων ότι πρέπει να ξεκινήσει ο VOAC. Πρέπει να ε, ολοκληρωθούν οι μελέτε, τι χρειάζεται για να μπορεί να γίνει αυτό, γιατί είναι ένα σύνδετο έργο. Mm. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, δεν είναι ένα απλό έργο. Ανατολικά είναι ευκολότερο. Δυτικά είναι ένα από τα πολύ δύσκολα έργα mm. τα οποία θα έχει το Υπουργείο να διαχειριστεί, αλλά και εμεί ω τοπικοί φορεί μαζί με του Δήμου για να μπορούμε να βρίσκουμε λύσει. Το πρόβλημα, ξέρετε, ποιο είναι. Το πρόβλημα ότι έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία όλα τα προηγούμενα χρόνια μεταξύ Δήμων Περιφέρειας και Υπουργείου. Ένα θέμα, οι τοπικοί φορείς γνωρίζουν καλύτερα ο, από το Υπουργείο. Έπρεπε να είναι, το έχω πει. Και το ξαναεπαναλαμβάνω ότι έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία για να βρίσκομαι εκ των προτέρων τη λύση και όχι εκ των υστέρων. Mm. Τώρα που είπατε συνεργασία, λοιπόν, μα δώστε μια ωραία πάσα για την επόμενη ερώτηση, γιατί είναι και στην επικαιρότητα στι τελευταίε μέρε. με ένα λεπτό. Επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσει. Θέλει mm. να πάμε σε διαφημίσει mm. και να επιστρέψουμε αμέσω μετά. Εδώ δεν θα μα φύγετε, θα φύγετε. Όχι. Δεν περνάτε ωραία. <laughs> Εξαίρετα. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να πάμε <laughs> διαφημίσει και επιστρέφω αμέσω μετά για να μην διακόψουμε <laughs> και τον περιφερειακό. <laughs> <laughs> Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Mm. Α συνεχίσουμε την κουβέντα μα με τον Περιφερειάρχη Κρήτη στο Σταύρο Ναουτάκι. Mm -hmm. Και ήθελα να το ρωτήσω πριν, γιατί είναι στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, για το γνωστό θέμα τη αξιοποίηση τη έκταση του αεροδρομίου Νίκο Καζατζάκη του Ηρακλείου. Αχ, ah. είχαμε και εξελίξει, είχαμε τη μελέτη σκοπιμότητα, είχαμε... είχαμε και τη δήλωση του Υπουργού. Εγώ εκεί έχω κολλήσει. Έχει κολλήσει αυτό, έτσι. Ε? Ναι, που δεν ήξερε μετά από τόσο καιρό ότι υπάρχει. είναι συνειδιοκτήτη και ο Δήμο. Ναι. Πρώτη φορά το άκουγε. Ναι, λοιπόν. Πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε Αρναουτάκη, τι γίνεται. Η θέση δική μα είναι ταυτόσιμη με τη θέση του Δήμου Ηρακλείου. Δεν μπορεί να γίνει ένα τόσο μεγάλο mm -hmm. αναπτυξιακό έργο χωρί τη σύμφωνη γνώμη του συνειδιοκτήτη, mm -hmm. αλλά και τη ανάπτυξη ευρύτερη περιοχή. Άρα, εμεί ε, ταυτιζόμαστε πλήρω με τι θέσει που καταθέτει ο Δήμος Ηρακλείου, γιατί είχε γίνει και επί Λαμπρινού mm -hmm. ένα master plan. Τώρα με την νέα ηγεσία, με τον Αλέξη τον Καλοχαιρινό, ε, γνωρίζω ότι έγινε και μια συνάντηση στην Αθήνα mm -hmm. με το ΤΑΙΠΕΔ. Να ξεκαθαρίσουν τι γίνεται, αλλά δεν μπορεί ένα χώρο που υπάρχει στην ιδιοκτησία να μην λαμβάνεται υπόψη οι αποφάσει ενό δημοτικού Βέβαια, συμβουλίου. Αυτό που είπε η Μέρη, κύριε Νοτάκη, γιατί το είπε δημόσια ο κύριο Σταχιάο, ότι εδώ έμαθε λέει, προχθές, ότι ο Δημοσυράκλειο είναι συνδιοκτήτη. Είναι ανησυχητικό. Είναι δημόσια. Ε, εντάξει, ε, μπορεί να μην τον γνώριζε ή να τον γνώριζε ο κύριο Σταϊκούρα, γιατί mm. είναι mm. ο υπουργό, είναι ε, στο ΤΑΙΠΕΔ που κάνει όλη τη μελέτη για την ανάπτυξη. Όμω πρέπει να τον γνωρίζουμε οι τοπική φορεί και επίση πρέπει η κοινωνία τη αλικανασού. η τοπική φορείς τη αλικανασού, η οποία εκφράζεται και μέσα από το τοπικό συμβούλιο αλλά και μέσα από το Δήμο. Ε, δεν πρέπει να έχει ένα ρόλο και λόγο για όλο αυτό που θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή, ναι, αλλά και άλλε περιοχέ γύρω από το αεροδρόμιο, γιατί θα είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή. Ε, θα προχωρήσει το έργο στη βάση γουρνών. Mm, ένα, θα προχωρήσει, ή με... θα έχουμε πάλι ένα ελληνικό εδώ πέρα, 30 χρόνια θα περιμένουμε. Όχι, και θα προχωρήσει πια. το έργο γιατί έχει γίνει ο διαγωνισμό, το έχει εταιρεία, προχωρεί τι μελέτε προχωρούν διάφορα θέματα τα οποία είναι για να μπορεί να ξεκινήσει το έργο. Άρα όλη αυτή την ευρύτερη περιοχή φανταστείτε πώς θα είναι μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αλλάζει τελείω. Άρα πρέπει να γίνουν έργα με σεβασμό στο περιβάλλον, το πρώτο, με αξιοποίηση υπέρ των πολιτών της τοπικής κοινωνία και για την ευρύτερη περιοχή και να υπάρξει το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό χρειάζεται και αυτό που Επίση, το λέω πολλέ φορέ, πρέπει και η Αθήνα να ακούει πολλέ φορέ του mm. τοπικού, την περιφέρεια. Καλά, δεν, δεν τώρα, να είτε, λαμβάνει... Δεν γίνεται πολλέ φορέ. Δεν σα ακούνε μετά από τόσο καιρό και με τόση συνεργασία που έχετε με όλο αυτόν τον κόσμο να που έχει συνεργαστεί. Ε... Εγώ νομίζω ότι αν υπάρχει ένα περιφερειάρχη σε επίπεδο χώρα που ακούγεται, είναι ο Στάβο ε... ε, Έπρεπε περισσότερο να είναι. Το λέω oh. ε, και με όλε τι κυβερνήσει, αλλά πρέπει <coughs> τα τοπικά θέματα να ακούν του σε όλη την Ελλάδα. Δεν λέω mm. για εμά, για την περιφέρεια. Τα γνωρίζει καλύτερα ο Δήμαρχο, ο Περιφερειάρχη. Και να μην χρειάζεται για ένα μικρό ή μεγάλο θέμα να είμαστε στην Αθήνα κάθε εβδομάδα για να το επιλύσουμε. Mm. Πρέπει να υπάρχει μια αποκέντρωση. Αλλά δεν θα είναι μια αποκέντρωση να δίνουν αρμοδιότητε χωρί ένα δε ευρώ. Τώρα. Μα δεν γίνεται. Συγγνώμη, αυτό δεν μπορεί να γίνεται και να λέμε. Παίρνετε την αρμοδιότητα του βόρειο δικού άξονα χωρί ένα ευρώ. Από πού, με ποια Ποσά εμεί θα κάνουμε μία συντήρηση, απλή συντήρηση. Με ποιο ποσό, ε, την επόμενη στιγμή. Κύριε Αρνοτέκη, αφού κάνετε και παρεμβάσει συντήρηση και οδική ασφάλεια έργα, έχετε δρομολογήσει. Είναι περιφέρεια. Και αυτά, οδική ασφάλεια έχουμε, αλλά ε, τα, Ενώ, 40, εκατο... δεν τα έχει... 40 εκατομμύρια no. που είναι, είναι πολύ μικρό το ποσό. Mm. Και είναι, δεν είναι για το ΒΟΑΤ, αυτό είναι για το επαρχιακό δίκτυο. Είναι για το επαρχιακό δίκτυο τα 40 εκατομμύρια και αυτό με μεγάλη πίεση και με περικοπή. Mm. 60 εκατομμύρια ήταν η πρόταση, 40 μα τα κάνανε. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα προσπαθήσω να βγει. Παρακολουθώντα, εκεί με, με κάποιε εργολαβίε στην Οδική Ασφάλεια που είχαμε κάτι περιπέτεια με του εργολάβου, ε, είναι όλα καλά. Ε, ξεμπλοκαρίστηκε. ξεμπλοκαρίστηκε. Ε, είχαμε απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατεία με πάρα πολλή πίεση για να βγει η απόφαση και να μην χαθούν οι πόροι. Γιατί έπρεπε να έχουμε υπογράψει μέχρι το Φεβρουάριο, uh -huh. αλλά το τρέξαμε και εδώ, στο Θεώ, ε, ήδη ο ανάδοχο θα ξεκινήσει πιστεύομαι το αργότερο. Μετά τις 15 το αργότερο Αυγούστου. Mm -hmm. Μετά ε, το 20 Αυγούστου θα ξεκινήσει το έργο αυτό των 27 εκατομμυριών. Mm -hmm. Τα 13 που είναι στο Λασίθι έχουν ξεκινήσει και δουλεύουν. Mm -hmm. mm -hmm. Ωραία. Λεφτά έχουμε ως περιφέρεια. Ε, λεφτά θέλαμε περισσότερα να έχουμε. Mm -hmm. Γιατί θέλω να πω πέρα από τα έργα που έχουν δρομολογηθεί αυτή τη στιγμή ή που δρομολογούνται. Τα μεγάλα, τα μεγάλα τα... είναι από τα υπουργεία. Ωραία. Που, εντάξει, έτσι έπρεπε. Παρεμβάσει στην καθημερινότητα όμως. των πολιτών της Κρήτης μπορεί να κάνει η περιφέρει ε, αυτή τη στιγμή. Εδώ μπορούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα πρέπει να πω όμως ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει σταματήσει να δίνει χρηματοδοτήσεις ή να μας αφήνει ένα περιθώριο με αύξηση ορίου πιστώσεων για να μπορούμε να δημοπρατήσουμε κάποια έργα mm -hmm. και φέρνω παράδειγμα αυτά ε, που ήθελε ο Δήμαρχος ο Φεστού τα 180.000 mm -hmm. έπρεπε άλλα να αφήσουμε για να το κάναμε αυτό mm -hmm. κάποια μικρά ποσά πρέπει να δούμε την καθημερινότητα και πρέπει, το έχουμε ζητήσει και από τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό έχουμε στείλει επιστολή όλοι οι περιφερειάρχες για να μπορεί να αυξηθεί είδα ότι κάτι γίνεται τελευταία ε, ε, ανακοίνωθηκε μάλιστα ε, μετά ε, από τους, ο, τα, τα χρήματα που θα δοθούν στου στους χαμηλοσυνταξιούχου mm -hmm. από τη φορολογία των δηλητηρίων, ένα μέρο θα πάει και για την αύξηση του προγράμματο δημοσίων επενδύσεων. Oh, το ανακοίνωσε χθε ο κύριο Πρωθυπουργό. Μακάρι να είναι ένα ποσό ή και από άλλε πηγέ χρηματοδότηση. Γιατί το πρόβλημα, πώ προέκυψε και έχουμε ένα, ε, ένα μεγαλύτερο θέμα από τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τι αναθεωρήσει τιμών. Οι αναθεωρήσει τιμών, δηλαδή, φανταστείτε, αν είχαμε ένα πρόγραμμα των 100 εκατομμυρίων, με τι αναθεωρήσει πήγε 125 εκατομμύρια. Mm -hmm, mm -hmm. Δεν τα πήρε όμω ποτέ αυτά τα χρήματα. Σωστό. Άρα, άρα, αυτό έβαλα και στον κύριο Υπουργό, ότι οι αναθεωρήσει δεν φτάμε εμεί που δόθηκαν. Ένα 25%, ή 20% ανάλογα τι ήταν, ήταν ασφαλτικά, αν ήταν ιδρεύση ή αποχέτευση. Ε, από 15% έω 25%. Άρα αυτά τα χρήματα πρέπει να δοθούν. Και αυτή είναι μια διεκδίκηση. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ήδη θα έχουμε μια συνάντηση ε, με τον κύριο Λιβάνιο, σύντομα όλοι οι περιφερειάρχες, ε, για να δούμε ως τον αρμόδιο υπουργό εσωτερικών yeah. κάποια θέματα που υπάρχουν και εκεί που φαίνεται ότι δεν μπορεί ένα έργο που είναι από φυσική καταστροφή να εγκρίνεται ε, τον Δεκέμβριο. Yeah. Και ακόμα να μην έχουμε πάρει τι εγκρίσει για να γίνεται η δημοπράτηση. Δεν γίνεται. Κάπου Κάπου υπάρχει θέμα. Φυσική καταστροφή που είναι και πειρατεία. Κάπου υπάρχει θέμα. υπάρχει, Το οποίο πρέπει να λυθεί. Δηλαδή, κάποιε τέτοιε λειτουργίε πρέπει να τι λύσουμε. Και εμεί καταθέτουμε τι προτάσει. Έχουμε όλη την καλή διάθεση να μπορούμε και να οραματιζόμαστε και να διεκδικούμε και να υλοποιούμε. Όμω, βλέπουμε πόσο ισχυρή είναι μια περιφέρεια. Γιατί το έχω δηλώσει πάρα πολλέ φορέ από το πιο μικρό. Μέχρι το πιο μεγάλο. Είτε είναι αρμοδιότητα δική μα, είτε δεν είναι αρμοδιότητα δική μα, σε εμά έρχονται οι φορεί για να μπορούμε, και αυτό έχουμε κάνει. Τα χρήματα δεν είναι κανένα ούτε υπουργού, ούτε περιφερειάρχη, ούτε ε, δημάρχου. Τα χρήματα είναι των πολιτών. Και οι πολίτε, από το πιο μικρό χωριό, πρέπει να έχουν την ίδρυση που χρειάζεται ή ένα αγροτικό δρόμο, μέχρι τι πόλει που μπαίνουν περισσότερο στα έργα τα οποία είναι από το ΕΣΠΑ, που υπάρχουν περισσότερε χρηματοδοτήσει. Τώρα που είπατε ΕΣΠΑ και να κλείσουμε με αυτό, ε, η απορρόφηση πώ πάει. Αυτή τη φορά είναι περισσότερα τα λεφτά, έτσι, το τρέχον ΕΣΠΑ είναι 564 εκατομμύρια ευρώ. 570 εκατομμύρια, 170 εκατομμύρια, 170 που... εκατομμύρια περισσότερα απορρόφηση. από τα προηγούμενα. Αλλά και εδώ ε, υπάρχει ένα θέμα με τις ε, ε, πληρωμές. Δεν είναι η απορρόφηση, γιατί ξεκίνησε ουσιαστικά ξεκίνησε, ε, φέτο ναι. το πρόγραμμα, ε, με τα έργα τα οποία υπάρχουν μετάπτωση στο νέο πρόγραμμα. Αυτό που χρειάζεται να έχουμε τις χρηματοδοτήσεις. Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Δεν γίνεται να λέμε έσπα και να μην μπορεί να πληρωθεί. Γιατί yeah. ο ανάδοχος έχει απόλυτο δίκιο όταν κάνει ένα έργο και κάνει 5, 6, 7, 8 μήνες να πληρωθεί. Πώς θα βγει, yeah, πώς θα πληρώσει yeah. τους εργαζόμενου, yeah. πώ θα πληρώσει το ΦΠΑ όταν κόβει το τιμολόγιο. Είναι ένα θέμα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει. Ε, πιο σύντομα να πληρώνεται να όλα αυτά τα έργα. Εμείς από την πλευρά τη δική μας ε, έχουμε μια εξαίρετη διαχειριστική αρχή, έχουμε μια εξαίρετη συνεργασία με όλους τους Δήμους της Κρήτης και όλους τους φορείς υλοποίηση. Αυτό πρέπει να το πω και να τους ευχαριστήσω γιατί βγάλαμε μια προηγούμενη περίοδο που μεταφέρθηκαν πόροι 150 εκατομμυρίων λόγω COVID. Mm. Δείτε τι έγινε. Να πληρώνουμε γιατρούς, νοσηλευτές να έχουμε εξοπλισμό νοσοκομείων Βεβαίως. να έχουμε 60 εκατομμύρια, 63 εκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως επίσης να πληρώνουν, μεταφέραμε και άλλα 50 εκατομμύρια κεντρικά στο Υπουργείο για να πληρώνει ε, εργα, εργαζόμενους οι οποίοι είχαν χάσει τη δουλειά τους. Αυτά τα κάναμε. Όμω, πρέπει να δοθεί μία, ή να βγει ένα πρόγραμμα για την αυτοδιοίκηση να δοθεί ε, επιπλέον να δοθούν χρήματα και για τους Δήμους και για την περιφερεια για να μπορούμε να βαδίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μακάρι να μην γίνει καμία φυσική καταστροφή μακάρι να μην έχουμε ε, αυτά που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια αλλά εδώ είναι η κλιματική αλλαγή έχει έρθει δυστυχώς και κάθε μέρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Ακριβώ. Mm. μια και σα έχουμε εδώ, θα ζητήσω κι εγώ ένα ρουσφέτι τώρα. Δεν σα πειράζει. Ο <laughs> νερό. <laughs> 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 ένα νερό, ναι. <air>, <laughs> <laughs> να κάνετε κάτι, μια περισσότερη πίεση, παρέμβαση όπω μπορείτε, όπου μπορείτε για το θέμα τη παιδοψυχιατρικής κλινική του Πάγλη. Έχετε δίκιο. Σα παρακαλώ. Ε, έχει γίνει και το γνωρίζω. Τοπικά και στην Αθήνα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχετε, κάνετε περισσότερο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί έτσι να λειτουργεί όπω είναι. Και μπράβο που το αναφέρετε από την εκπομπή σα. Ρουσφετάκι, κύριε. Δεν <laughs> είναι ρουσφετάκι. <laughs> είναι υποχρέωση. Υποχρέω, δεν είναι, καταρχήν δεν είναι από εμά ούτε, ούτε τη λέξη αυτή. Δεν είναι. Κάνω υποχρέω, πλάκα, δεν να ναι, ναι, είναι. Δεν είναι, 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 Το καταλαβαίνω. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι υποχρέωση τη πολιτείας είναι. να μπορεί να είναι και οι γιατροί και οι νοσηλευτέ να έχουν για την κοινωνία που εμεί θέλουμε να υπηρετούμε. Για τα παιδιά που χρειάζονται. Ακριβώ. Δεν, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω να πηγαίνουν τα παιδιά μα στην Αθήνα. Όχι. Mm. Όχι. Σα ευχαριστώ Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι, σα ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι και σε εσά. Διακοπέ τα κάνετε. Ε, δεν συνηθίζω να κάνω διακοπέ. Ε, εντάξει, κάποιε λίγε μέρε. Αντε λίγο το 15 Αύγουστο. Ναι. <laughs> για τι ερωτήσει. Το 15 <laughs> ναι. Έχει γύρω, ναι. Έχει γύρω, ναι, ναι. <laughs> <laughs> Μου επιτρέπετε <laughs> δηλαδή για να τι κάνω. <laughs> Παρακαλώ, ναι, κάντε ό,τι Όπω εσεί. Πιστεύω να έχετε περισσότερε μέρε εσεί. Το ευχόμαστε. Αν θέλετε κάτι μια παρέμβαση σε αυτό. Να είναι το καλοκαίρι χωρί φωτιέ γιατί πρέπει να προσέχουμε. Γι' αυτό και πρέπει να το πούμε όλοι μας πρέπει να προσέχουμε μην κάνουμε κινήσεις οι οποίες θα, κάνουν, θα έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ, εγώ σας ευχαριστώ.